Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη του Open Ελευθερία Σπυράκη που βρίσκεται στην Οδυσσό, μια πόλη που είναι βυθισμένη στην απόλυτη σιωπή, παρά το γεγονός ότι σήμερα γιορτάζει την απελευθέρωσή της Ελευθερία. Καλησπέρα Δέσποινα από την Οδυσσό, όπου από χθε βρίσκεται σε ισχύ, έχει τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορία, η οποία θα εφαρμοστεί μέχρι και αύριο στι 6 ώρα το πρωί. Κανονικά σήμερα ο κόσμο έπρεπε να βρίσκεται στου δρόμου, γιατί συμπληρώνεται 78 χρόνια από την απελευθέρωση τη Οδυσσό από του Γερμανού. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, υπό τον φόβο ενό επικείμενου χτυπήματος στην ε, περιοχή, αλλά και λόγω των εξελίξεων στο Κραματόρσκ με, ε, με την, επίθεση κατά μάχων, ε, δεν επέτρεψε φέτο να οι προγραμματισμένε δραστηριότητε, οι οποίε θα είχαν ισχύ, εάν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα οποία σα περιέγραψα προηγουμένω. Mm -hmm. ε, Ο Δισό, ωστόσο, μπορεί να είναι ήρεμη μέχρι στιγμή. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για άλλε περιοχέ τη Ουκρανία. Θα σα πω ότι στο Τμήτρο, σύμφωνα με τον επικεφαλή τη Περιφερειακή Στρατιω... Στρατιωτική Διοίκηση, είχαμε επιθέσει τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να χτυπηθούν βιομηχανικέ υποδομέ και να χάσει τη ζωή του ένα άνθρωπο. Στο Χάρκοβο σημειώθηκαν στην περιοχή Σεβερνά για Σαλτόβκα. Ωστόσο, μέχρι στιγμή τουλάχιστον δεν έχουμε πληροφορίε για το αν υπήρξαν ε, θύματα ή τραυματίε. Ε, υπήρξαν επίση ε, επιθέσει και στο Ντονέσκ Μάλιστα, εκεί πέρα αναφέρουν ότι οι πρώτε πληροφορίε από τα τοπικά μέσα ότι υπάρχουν τραυματίε αλλά και θύματα. Ενώ τέλο, να κλείσω με το Μικολάιβο που σύμφωνα με τον δήμαρχο τη περιοχή σημειώθηκαν έξι επιθέσει ενώ μέχρι στιγμή τουλάχιστον δεν υπάρχουν αναφορέ για θύματα και τραυματίε. Δέσποινα. Ελευθερία Σπυράκη, να σε ευχαριστήσω για το αναλυτικό ρεπορτάζ.